Οι άνθρωποι βέβαια έχουν και αυτή ευθύνη, έτσι, δεν είναι μόνο που φταίει ο διάβολος. Ο διάβολος κάνει πρόταση. Προσέξτε, ο διάβολος, κανέναν άνθρωπο δεν μπορεί να τον αναγκάσει να αμαρτήσει. Δεν είναι μερικοί, ο διάβολος με έβαλε. Όχι, αυτό είναι ψέμα. Εσύ το έκανες. Ο διάβολος απλώς σου έκανε την πρόταση και σου λέει πήγαινε να κάνεις το πράγμα και εσύ με την ελεύθερη συγκατάθεσή σου το κάνεις. Να σου πω ένα αστείο, έχει σχέση και με τη Σαρακοστή. Σε ένα μοναστήρι λοιπόν, ένας καλόγερος είχε λίγο, ας πούμε, ξεστρατήσει και μέσα στη Σαρακοστή τον έκανε το εξής. Πήρε ένα αυγό, ενώ δεν τα επιτρέπει να φάμε αυγό στη Σαρακοστή, έτσι. Πήρε και το κλειδί του κελιού του, τότε είχαν κάτι μεγάλα κλειδιά, δεν ξέρω αν τα έχετε δει, με κάτι μεγάλες τρύπες. Λοιπόν, το έβαλε μέσα στην τρύπα του κλειδιού και το έβαλε πάνω από ένα κερί στο κελί του μέσα και άσε να το ψήνει το αυγό με αυτόν τον τρόπο. Και εκείνη την ώρα μπαίνει ο ηγούμενος μέσα και του λέει: «Ε, τι κάνεις εδώ?» του λέει. «Σαρακοστή και εσύ ψήνεις αυγό?» Λέει: «Γέροντα, ευλόγησον, ο διάβολος με έβαλε.» Και βγαίνει ο διάβολος, ακούγεται τη φωνή του και λέει: «Όχι, λέει, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Το έμαθα από αυτόν αυτό το πράγμα.» Καταλάβατε. Δηλαδή, πολλές φορές κάνουμε μάθημα και στον διάβολο. Ο διάβολος δεν τα ξέρει όλα. Ε? Και ο άνθρωπος έχει μυαλό και κάνει και δικά του, ας πούμε, αμαρτήματα χωρίς να θέλει καθόλου ο διάβολος. Και πολλές φορές δηλαδή συκοφαντούμε και τον διάβολο, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Ε? Λέμε ότι φταίει ο διάβολος. Δεν φταίει ο διάβολος. Ο διάβολος δεν παραβιάζει το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Αυτεξούσιο είναι η ελευθερία. Έτσι. Ο κάθε άνθρωπος είναι αυτεξούσιος. Ούτε ο Θεός ακόμα παραβιάζει το αυτεξούσιο. Δηλαδή και ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Κανέναν άνθρωπο δεν αναγκάζει ο Θεός να κάνει κάτι. Κανέναν. Τον αφήνει ελεύθερο. Και ο διάβολος επίσης δεν μπορεί να τον αναγκάσει τον άνθρωπο να κάνει κανένα κακό. Μόνος του άνθρωπος το κάνει. Αλλά τι γίνεται, όταν το κάνεις πολλές φορές κάτι, μετά αποκτάει δύναμη αυτό μέσα σου. Είναι η δύναμη της συνήθειας. Αν κάνεις κάτι καλό πολλές φορές, αυτό γίνεται σαν δεύτερη φύση και μετά το κάνεις πολύ εύκολα το καλό. Το ίδιο και το κακό. Αν το κάνεις πολλές φορές, γίνεται σαν φύση μέσα σου, σαν να ένα με τον εαυτό σου. Οπότε χωρίς να το καταλάβεις, για παράδειγμα, θυμώνεις. Γιατί έχεις θυμώσει πολλές φορές, δεν έχεις μετανιώσει, και με το παραμικρό μετά θυμώνεις. Και αρχίζεις να φωνάζεις, να βρίζεις. Ποιος φταίει εκεί, φταίει ο διάβολος? Όχι, εσύ φταίς. Αλλά γίνεται πλέον τόσο γρήγορα όλη η διαδικασία, δηλαδή η συγκατάθεση της θέλησής σου σε αυτό που σου λέει ο διάβολος, θύμωσε, που δεν ξέρεις τι σου γίνεται, δηλαδή είσαι πλέον υποχείριο της κακής συνήθειας. Γι' αυτό θα πρέπει να αγωνιζόμαστε να αποκτούμε καλές συνήθειες. Να γίνει το καλό δεύτερη φύση μας, έτσι, και όχι το κακό. Και ποτέ να μην κατηγορούμε τον διάβολο. Ο διάβολος μόνο προτάσεις κάνει. Σου λέει κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Μετά πας να κάνεις κάτι καλό, σου βάζει λογισμό. Ε, δεν βαριέσαι τώρα, άστο. Να πάω εκκλησία τώρα, από τις 6 ώρα, άσε να περάσει λίγο, κοιμήσου λίγο ακόμα. Και εσύ το δέχεσαι. Και πάει 7, πάει 8, χτύπησε η τρίτη καμπάνα για να δούμε και μετά πας στο τέλος, ας πούμε, αν πας τελικά. Είναι οι λογισμοί, οι αντίθετοι στο καλό. Αλλά δεν φταίει ο διάβολος, εσύ φταίς. Που δέχεσαι αυτό το λογισμό της αναβολής. Και σου λέει, ας το αργότερα, 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 με το αργότερα, με το μετά, μας ξυλάει ο διάβολος. Και στο θέμα της εξομολόγησης και της μετάνοιας σου λέει: «Όχι τώρα, εντάξει, έχεις καιρό, αργότερα, αργότερα.» Και περνάει όλη σου η ζωή έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι με αυτή τη σκέψη που τους βάζει ο διάβολος: «Μετά, μετά, πιο μετά. Κάνε πρώτα αυτό, κάνε το άλλο και μετά εξομολογέσαι. Μετά έχεις καιρό, έχεις καιρό.» Δεν το κάνεις ποτέ. Και φτάνει στο τέλος, στην εντατική με τα σωληνάκια και λες: «Τώρα, τώρα που να εξομολογηθεί, δεν μπορεί απαϊμένος.» Δεν μπορεί βέβαια. Αφού μια ζωή το ανέβαλε. Στο τέλος φτάνει να μην μπορεί.